Παραμείνεις μαζί μας, καθώς τι θέμα θα πιάσουμε τώρα. Ένα θέμα που έχει σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακριβώς. Καθώς θα φιλοξενήσουμε μία μητέρα, η οποία ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενη και η οποία ταυτόχρονα φέτος πρωτοετής. Φέτος πέρασε φοιτήτρια. Λοιπόν, ακριβώς, στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. Ναι. Μητέρα δύο παιδιών. Να αναφέρουμε και την ηλικία 44 ετών. Δεν ξέρω τώρα αν είναι χρήσιμο. Εγώ το αναφέρω. Η κυρία Σπυριδούλα Μωραϊτάκη. Καλησπέρα σας. Χαμογελαστή μας, έκανε τον καλύτερο πρόλογο. Τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Να είστε καλά. Πώς νιώθετε, πρωτοετής φοιτήτρια. Σήμερα άνοιξαν τα πανεπιστήμια. Τις εντυπώσεις σας. Οι εντυπώσεις μου. Πώς να νιώθω κανένας άνθρωπος ο οποίος πετυχαίνει τον ιερό του και είναι ευτυχισμένος, είναι χαρούμενος παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν, βέβαια, τις στενάχωρες γύρω μας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, πολύ χαρούμενη. Πόσο δύσκολος, χαρούμενη βέβαια, εννοείται και εμείς είμαστε χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε πολύ. Ο συνδυασμός, πόσο δύσκολος θα είναι. Εργαζόμενη, μητέρα, φοιτήτρια. Οι δυσκολίες υπάρχουν πάντα και ήταν σαφέστατα δύσκολος αυτός ο συνδυασμός. Όμως η θέληση ήταν μεγαλύτερη από τη δυσκολία. Και βεβαίως. Όταν υπάρχει θέληση, καταφέρνουμε πράγματα που θεωρητικά θεωρούμε ότι είναι λίγο ακατόρθωτα, ότι θα μας δυσκολέψουν, ότι θα μας πάνε πίσω, θα μας στερήσουν άλλα πράγματα. Και βεβαίως, κυρία Μωραϊτάκη, ήταν ένα όνειρο. Γιατί γνωρίζουμε ότι εργάζεστε, αλλά δεν θέλατε, ως βρεφονηπιο κόμος, αλλά θέλατε να κάνετε το βήμα παραπάνω, με δεδομένο ότι ο γιος της είναι στο τέταρτο έτος της παιδαγωγικής, είναι φοιτητής. Ο μεγαλύτερος. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Και ο μικρότερος γιος πάει γυμνάσιο. Οπότε ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα με τη συμβολή και της οικογένειας. Φυσικά, το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν πολύ υποστηρικτικό και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου και ο μεγάλος μου γιος και ο μικρός. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει και από το δικό του έτσι με βοηθούσαν ο καθένας όσο μπορούσε και από την πλευρά που μπορούσε. Και το επαγγελματικό μου, ο επαγγελματικός μου περίγυρος ήταν το ίδιο υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός. Δεν είναι λοιπόν τίποτα ακατόρθωτο. Και ο βασικός λόγος που σήμερα η κυρία Μωραϊτάκη βγαίνει στην Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη TV, κυρία Μωραϊτάκη, ποιος είναι? Σίγουρα σε καμία περίπτωση για να αυτοδιαφημιστείτε. Δεν το θέλατε. Καμία σχέση. Βέβαια. Κυρία, δυσκολευτήκαμε, θα το πω. Δυσκολευτήκαμε να σας πείσουμε. Είναι τιμή που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Ο βασικός λόγος ποιος είναι? Ο βασικός λόγος είναι να περάσει προσπαθήσω, το μήνυμα, κύριε Μωραϊτάκη, έτσι. Ναι, να περάσουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα, βέβαια. Η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον μας. Όσο είμαστε αδρανείς και όσο συμπαρασυρώμαστε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είτε είναι στο οικογενειακό, επαγγελματικό, είτε είναι στο κοινωνικό περιβάλλον, βλέπουμε πόσο δύσκολα περνάνε κάποιοι συνάνθρωποι μας. Πέρσι, λοιπόν, εγώ στο ενδεχόμενο lockdown που θα ερχόταν το χειμώνα, προσπάθησα να βρω κάτι το οποίο θα με έκανε να πάρω δύναμη, κουράγιο και να υλοποιήσω ένα στόχο. Αυτό ήταν να πάρω τα βιβλία και τα βιβλία της Ρετλικίου και με τη βοήθεια του κοινωνικού φροντιστηρίου και την επικουρική βοήθεια του νυχτερινού λυκείου που με βοήθησε μέσω WebEx να πετύχω. Να γίνετε πάλι μαθήτρια. Και να γίνετε μαθήτρια και να πετύχετε το στόχο σας. Και σημασία μην περιμένουμε να μας δώσουν έτσι θάρρος μόνο και να μας υποστηρίζουν. Αν εμείς πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε ποια είναι η λύση στο πρόβλημα που τυχόν μας παρουσιάζεται ή πώς θέλουμε να είμαστε. Συνταγή επιτυχίας υπάρχει, κυρία Μωραϊτάκη. Η συνταγή της επιτυχίας ποια είναι? Ότι καλός είναι ο προορισμός, καλή είναι ο στοχοπροσύλλος, το ότι θέλω να φτάσω εκεί, αλλά είναι να απολαύσω και τη διαδρομή. Κάθε μέρα. Ακριβώς. Εγώ κέρδιζα πράγματα, κέρδιζα γνώσεις, κέρδιζα στοιχήματα με τον εαυτό μου. Οπότε όλα είναι κέρδος. Δεν θα κάνουμε κάτι με σκοπό ότι ναι, αν δεν πετύχουμε, τελειώσαμε. Όλη η διαδρομή για μένα ήταν επικοδομητική. Είχε ένα αποτέλεσμα στην ψυχή μου, είχε ένα αποτέλεσμα στην πνευματική μου καλλιέργεια. Σίγουρα το αποτέλεσμα το να περάσω στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου ήταν. Το μέγιστο, το ήθελα. Ήταν και ο στόχος μου. Λοιπόν, βέβαια, ολοκληρώστε, βέβαια. Όχι, απλά θέλω να πω ότι να βάζουμε το στόχο και να λέμε κάθε μέρα, να βλέπουμε τη μέρα. Και να τη βλέπουμε και συγκινημένη την κυρία Μωραϊτάκη. Υπήρχε στιγμή, γιατί, που είπατε θα τα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν ξέρω. Ήταν στιγμές, ναι. Αλλά φευγαλαία περνούσε από το μυαλό μου ότι
παραμελώ το μικρό, ειδικά το μικρό μου γιο που τον έχω σπίτι, γιατί μεγάλωσα στο Ρέθυμνο. Έλεγα, παραμελώ το παιδί μου, παραμελώ την οικογένειά μου, ίσως τη δουλειά μου να μην είναι τόσο υποθετική. Όμως, λες, όλα θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω και μην τα παρατάμε. Και η μάχη χάνεται μόνο όταν την προσπαθήσουμε. Φυσικά. Και όλα τα, οι μεγάλες εφευρέσεις και όλα τα πράγματα δεν είναι ότι το πετύχανε με την πρώτη. Προσπαθούμε πόσες φορές θα σηκωθούμε, η σημασία. Λοιπόν, τώρα θα πέσουμε. Θα ξανασηκωθούμε. Η επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε πότε θα είναι, μετά από 4 χρόνια. Το κλείνουμε από τώρα, να είμαστε καλά, με το πτυχίο της κοινωνιολογίας. Ακριβώς, ακριβώς. Στο χέρι και πάμε για μεταπτυχιακό μετά. Νομίζω ότι ναι. Είναι κρυφό ή δεν πρέπει να τα ακούσει η οικογένεια. Είναι κρυφό, να μην είναι κρυφό. Η οικογένεια θα τα ακούσει, δεν ξέρω πώς θα το αποδεχτεί, αλλά θεωρώ ότι η γνώση, όσο η γνώση είναι δύναμη για μένα. Είστε παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ήταν τιμή μας η συζήτηση. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να την επαναλάβουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά. Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ.